Το πρόσχημα για την πρόθεση των τουρκικών σχεδίων δόθηκε τον Ιούλιο του 1974 με το πραξικόπημα της Αθηναϊκής Χούντας των Συνταγματαρχών και της ΛΟΚΑ ΒΙΤΑ κατά του Προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Το αποτέλεσμα ήταν να αδράξει την ευκαιρία η Τουρκία και να εισβάλλει στο νησί με το πρόσχημα της προστασίας των Τουρκοκυπρίων, προκαλώντας θάνατο, καταστροφή, ξεριζωμό και de facto διαίρεση. Thank you.
Η Κύπρος και ο λαός της αντλούν από τα 50 χρόνια ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις πικρές αλλά και τις γλυκές εμπειρίες της και από τα βιώματά της θάρρος και πίστη για το μέλλον. Ατενίζουν το αύριο για τη συνέχιση της πορείας της ανεξαρτησίας της με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά και προσβλέπουν σε ένα ρόλο που να είναι ευεργετικός για όλους τους νομίμους κατοίκους της και για την περιοχή ολόκληρη. Thank you.